Γεια σας και πολύ καλησπέρα σας. Εγκρούσατε ξανά σε αυτό το μικρό βιβλιοκάναλο. Επέστρεψα, ίδια μέρα, ίδια ρούχα, απλά για να κάνουμε μαζί ένα bookshelf tour. Ήλθαμε ότι εδώ και μήνες, νομίζω είναι κανένα δυο από εσάς που μου έχετε ζητήσει bookshelf tour, αλλά επειδή ποτέ μου δεν είχα τη βιβλιοθήκη που είχα στο μυαλό μου, οπότε τώρα σε αυτό το σπίτι που έχω δύο βιβλιοθήκες σχεδόν ολοκληρωτικά δικές μου και έχω κάπως φτιάξει αυτό που είχα στο μυαλό μου και είμαι πιο ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα, νομίζω ήρθε η στιγμή για να σας δείξω τις βιβλιοθήκες μου. Έχω αυτήν εδώ, η οποία είναι πάνω, και έχω κι άλλη μια κάτω, μικρή, που είχατε δει στο προηγούμενο βίντεο με τα καλύτερα του 23, οπότε θα σας δείξω πρώτα αυτήν εδώ και μετά θα πάμε και στην κάτω. Παράλληλα, όσο σας δείχνω τα βιβλία που έχω στα ράφια μου, θα σας πω και κάποια πράγματα για τους στόχους που έχω μέσα στο 24 και ποια βιβλία θέλω πάρα πολύ να διαβάσω ή ποιους συγγραφείς θέλω να ανακαλύψω περισσότερα. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η βιβλιοθήκη που έχω πάνω, όπως σας είπα, και θα ξεκινήσω με τα πάνω-πάνω ράφια. Εδώ, όπως βλέπετε, έχω προσπαθήσει να κάνω χρωματικούς συνδυασμούς όσο μπορούσα. Οπότε, ναι. Δεν έχει πάει τέλειο αυτό, αλλά προσπαθούμε. Λοιπόν, εδώ κάποια βιβλία δεν είναι δικά μου, δηλαδή νομίζω από εδώ και πέρα είναι δικά μου βιβλία, εκτός από αυτό εδώ. Αυτό προφανώς ξέρετε όλοι ποιο βιβλίο είναι, αλλά αυτό εδώ είναι ένα βιβλίο το οποίο πήρα πολύ πρόσφατα, είναι το καινούργιο βιβλίο του Alain de Botton, το οποίο είναι από τους στόχους μου να διαβάσω μέσα στο 24. Επίσης έχω και αυτό το βιβλίο από τις εκδόσεις Gutenberg, το οποίο θέλω να διαβάσω full πολύ σύντομα, γιατί ανυπομονώ πάρα πολύ να διαβάσω το συγκεκριμένο βιβλίο. Τα υπόλοιπα πάνω κάτω έχω διαβάσει, εκτός από αυτό και αυτό, όπως και αυτό, τα οποία είναι, αυτά εδώ είναι ιστορικά, και αυτό μάλιστα είναι αληθινή ιστορία, αυτό είναι μυθιστόρημα, και αυτό είναι αστυνομικό από το Peter Hoek, το οποίο θέλω πάρα πολύ να διαβάσω. Στο κάτω ράφι έχουμε τα ροζ και τα μο βιβλία. Εδώ έχουμε πράσινα και μπλε, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ λοιπόν έχω βιβλία τα οποία έχω διαβάσει, νομίζω, τα περισσότερα. Αυτό το βιβλίο, η αλήθεια είναι ότι το πήρα από το Εδιμβούργο, από το Topin & Company. Το ιδιαίτερο με αυτό το βιβλίο είναι ότι έχει και σφραγίδα μέσα. Γιατί όταν παίρνω βιβλίο από ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία, πάντα θέλω να μου βάζουν σφραγίδα. Μου άρεσε τόσο πολύ το Κλεοπάτρα, μου φάνηκε σαν, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και έχω και το My Dark Vanessa, το οποίο δεν το έχω διαβάσει, δεν ξέρω γιατί. Μετά εδώ Breast and Eggs, Toni Morrison, που επίσης είναι από τους στόχους μου φέτος να διαβάσω και άλλα, και αυτό αλλά και άλλα δικά της. Το Δεν ήμουν πια άνθρωπος, το οποίο είναι δώρο της Αλίκης και θέλω πάρα πολύ να διαβάσω πολύ σύντομα. Τα υπόλοιπα τα έχω διαβάσει, εκτός από αυτό το Untamed που το είχα βρει σε τσάρτη σου πάρα πολύ φθηνά και θέλω φουλ να το διαβάσω. Αυτό λοιπόν το ράφι με τα ροζ και τα μο βιβλία, και πάμε στο ράφι με τα κίτρινα, πορτοκαλί και κόκκινα βιβλία. Εδώ, όπως βλέπετε, έχω το Ανθρωπότητα, το οποίο το έχω χρόνια που πριν έρθω Αγγλία και δεν το έχω διαβάσει ακόμα. Όπως επίσης έχω και κάποια άλλα βιβλία που δεν έχω διαβάσει. Από εδώ τα μόνα που έχω διαβάσει είναι του Mark Ronson, το οποίο δεν είναι δικό μου αλλά το έχω και εγώ στην Ελλάδα, το My Collect της Σχιζοφρένειας, η Ελένικη Μάργκο, The Death and the Penguin, και από εδώ έχω διαβάσει μόνο την Κυρική και τη Μαμάντα Νότσι Αντίτσι. Οπότε δεν είναι το ράφι για το οποίο είμαι πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχω πολλά αδιάβαστα, αλλά σίγουρα έχω στόχο να διαβάσω αυτό το βιβλίο, το οποίο αγόρασα από το φεστιβάλ στην Αθήνα το Σεπτέμβριο από τις εκδόσεις Gutenberg για άλλη μια φορά, και ελπίζουμε να συμβεί αυτό πολύ σύντομα. Και τέλος, για αυτή τη βιβλιοθήκη, εδώ έχω το καινούργιο μου ατζέντα για το 24, η οποία ακόμα δεν έχει ανοιχτεί, και από κάτω έχουμε τα λευκά και μπέζ βιβλία. Θα σας κάνω αυτό στην άκρη. Από εδώ έχω διαβάσει μόνο την Eleanor Oliphant και το The Thousand Splendid Suns. Όλα τα υπόλοιπα δεν τα έχω διαβάσει, αλλά θέλω πάρα πολύ. Αχ, δεν μπορώ να το διαβάσω. Και εδώ μέσα έχω ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά. Οπότε ναι, αυτή είναι η βιβλιοθήκη η πάνω. Τώρα θα σας πάω και στην κάτω. Και αυτή εδώ είναι η βιβλιοθήκη η κάτω. Είναι πιο μικρούλα, αλλά έχει νομίζω πιο πολλά ράφια από την πάνω.
Εδώ δεν υπάρχει κάποιος κανόνας για κάθε ράφ, είναι λίγο πιο random τα πράγματα. Μόνο εδώ νομίζω έχω κάποιους συγκεκριμένους κανόνες, είναι όλα μαύρα τα βιβλία. Αυτά εδώ δεν είναι δικά μου, τα βιβλία αυτά. Αλλά αυτό και αυτό είναι βιβλία τα οποία θέλω να διαβάσω πάρα πολύ και πολύ σύντομα. Θέλω να σας δείξω κάτι. Αυτό το βιβλίο το πήρα από το Λονδίνο, από ένα βιβλιοπωλείο το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και έχει μέσα σφραγίδα, για άλλη μια φορά. Είναι από το World on the Water, το οποίο είναι ένα τέλειο βιβλιοπωλείο που είναι πάνω σε μια βάρκα στο ποτάμι και μου άρεσε απίστευτα πολύ. Βάλαμε και αυτά εδώ. Τα βάλω ανάποδα, δεν πειράζει. Και από κάτω έχουμε το Book Thief, το οποίο επίσης το έχω σε μια έκδοση που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι μαύρη με τα αστεράκια και είναι με το κοριτσάκι και τον θάνατο που χορεύουν μαζί. Τόσο απίστευτη έκδοση, ανυπομονώ να τα διαβάσω και τα δύο τόσο πολύ. Μετά έχουμε αυτό το ράφ με το φυτό, στα οποία, όπως ξέρετε, έχω διαβάσει το Soren Bliss, το The Nerves and Their Endings, το οποίο το έχω διαβάσει πέρυσι, το Love Sick και το Outline της Rachel Cusk. Αυτό δεν είναι δικό μου βιβλίο, παρόλο αυτό το έχω πάρει δώρο. Και το διαβάζει το άτομο που το έχω πάρει δώρο, οπότε ναι. Και μετά έχω βιβλία όπως είναι το The Accidental της Alice Smith που μιλάει για το Norfolk και το Norte συγκεκριμένα, γι' αυτό και θέλω πάρα πολύ να το διαβάσω. Και βιβλία τα οποία βρήκα πολύ φθηνά σε charity shops και έχουν να κάνουν με ψυχολογία, όπως το Weizheng, που έχει να κάνει πάρα πολύ με θεωρίες παλιάς ψυχολογίας, και του Άρον Μπέκ, ο οποίος είναι αυτός που δημιούργησε την γνωσιακή και συμπεριφορική θεραπεία, κυρίως τη γνωσιακή νομίζω. Και μετά έχουμε το επόμενο ράφι, στο οποίο έχω όλα τα βιβλία που έχω στα ελληνικά. Πατσίνκο, Ιστορία των Μελισσών, Το Σώμα Δεν Ξεχνά, το οποίο ντροπή μου ακόμα δεν έχω τελειώσει να διαβάζω, Αλέν Ντεποτών, Χάνα Κέντ και εδώ Ξανθές Ρίζες και Πιάσει το Λαγό, που τα έχω έτσι γιατί απλά ήθελα κάπως να υπάρχει ένα balance στο πόσο γεμάτα είναι τα ράφια. Μετά εδώ έχω όλα τις Φεράντε, όπως επίσης και αυτό το υπέροχο βιβλίο, νομίζω που σας είχα πει ότι το ήθελα πάρα πολύ καιρό. Μου το έχουν κάνει δώρο τα Χριστούγεννα. Είναι το Hello Beautiful της Άννα Πολιτάνο, το οποίο το έχω και σε σκληρόδοτη έκδοση και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Και εδώ έχω το πρώτο της Φεράντε, το τρίτο και μετά το Η Απατηλή Ζωή των Ελληνίκων. Το δεύτερο και το τέταρτο λείπουν, γιατί το δεύτερο το διαβάζω τώρα και το τέταρτο δεν το έχω πάρει ακόμα. Μικρή Ιστορία της Φιλοσοφίας, δεν είναι δικό μου βιβλίο. Και ένα βιβλίο το οποίο πήρα μόλις προχθές και είναι My Pen is the Wing of a Bird, και μιλάμε για fiction, το οποίο έχει τα ιστορίες βασικά που έχουν γραφτεί από Αφγανές γυναίκες και θεωρούσα ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το πήρα μόνο 2 λίρες από το Oxfam. Και μετά αυτό εδώ το Radical Attention, το οποίο δεν είναι δικό μου βιβλίο, αλλά το οποίο θέλω πάρα πολύ να διαβάσω γιατί είναι μικρούλι και έχει έτσι πάλι πολύ όμορφες ιδέες σχετικά με την σύγχρονη κοινωνία. Κεράκι εδώ όπως πάντα και άλλο κερί εδώ. Γενικά από κεριά δεν έχουμε κανένα απολύτως παράπονο. Και τελευταίο ράφι. Έχουμε λίγο random βιβλία, τα οποία είναι σε αυτά που προσωπικά δεν με ενδιαφέρουν τρελά, πως είναι αυτά τα ρομαντικά. Και αυτό το οποίο το ξεκίνησα και δεν μου άρεσε καθόλου είναι το No One Is Talking About This. Και αυτά τα υπόλοιπα δεν είναι δικά μου, μόνο αυτό και αυτό. Αυτό εντάξει, δεν το λατρεύω ιδιαίτερα. Και μετά έχω και Agatha Christie, το οποίο όμως είναι ιστορίες της Miss Marple που έχουν γραφτεί από διάφορους συγγραφείς και ακόμα δεν το έχω διαβάσει. Αλλά θα γίνει και αυτό, είναι μέσα στους στόχους μου για το 24. Οπότε ναι, αυτή είναι η βιβλιοθήκη. Πείτε μου τη γνώμη σας. Γενικά που βλέπετε αυτά που είναι γύρω γύρω είναι λαμπάκια και ανάβουν το βράδυ, οπότε είναι πολύ κόζι. Αλλά πείτε μου τη γνώμη σας, πώς σας φαίνεται η βιβλιοθήκη. Και αυτή αλλά και η πάνω. Αφού ήταν λοιπόν το Bookshelf Tour, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν έχετε ακούσει, έχετε διαβάσει, θέλετε να διαβάσετε τα βιβλία που σας έδειξα σε αυτά τα ράφια, πείτε μου κάτω στα σχόλια, θέλω πάρα πολύ να μιλήσουμε για βιβλία. Είναι κάτι το οποίο έκανα για πρώτη φορά, οπότε ελπίζω να έχει βγει κάτι καλό. Αν όχι, πείτε μου και γι' αυτό κάτω στα σχόλια. Να περνάτε όλοι πάρα πολύ όμορφα, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Φιλάκια πολλά και καλή συνέχεια. Bye!